Θα πάμε να δούμε ένα βίντεο για να θυμηθούμε αυτήν την τραγωδία τον Ιούλιο του 2017, που δεν πάγωσε μόνο την Κρήτη και τη βύθισε στο πένθος, συγκλώνησε ολόκληρη τη χώρα και αμέσως μετά θα γυρίσω σε εσάς αλλά και στους καλεσμένους εδώ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Τραγωδία μεγάλη. Τρία άτομα από ό,τι λένε είναι νεκρά. Βλέπω τη φωτιά και έτρεχε. Έτρεχε ενιαία και γύρισε απέναντι. Λες και πήγαινε με 100 χιλιόμετρα. Μέσα στο χώρο όπως ήταν εγκλωβισμένοι πια, εισέπνεαν γιατί βρήκαμε ηθάρι μέσα τους και δηλητηριασμένοι όπως ήταν, χάσαν τις αισθήσεις τους και η φωτιά αποτελείωσε τα πάντα. Κύριε Μπελενιώτη, σας είδαμε στα πλάνα, φανήκατε στα πλάνα και βλέπω και τη συγκίνησή σας. Τι νιώθετε βλέποντας αυτές τις εικόνες? Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά, μία λέξη μόνο. Αθάνατη. Ήταν μία πυρκαγιά που είχε συγκλονίσει και τρεις άνθρωποι που χάθηκαν. Εκείνη τη στιγμή, βλέποντας αυτές τις εικόνες, είπατε γιατί να είμαι πυροσβέστης? Πραγματικά δεν έχω σκεφτεί ποτέ κάτι τέτοιο και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ο λόγος είναι ότι μ' αρέσει και θέλω να βοηθάω συναδέλφους και συνανθρώπους μου. Οπότε ευχαριστώ τον Θεό που με έκανε πυροσβέστη, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι και να απεξέλθομαι σε αυτές τις συνθήκες και να βοηθάω όσο μπορώ περισσότερο. Σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος και πραγματικά είναι ήρωες, πίσω όμως άφησαν δικούς τους ανθρώπους. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε, ενώ εμείς βλέπουμε και εικόνες τις οποίες πρωταγωνιστείτε και εσείς σε αυτή την επιχείρηση? Τι μπορεί να πει κανείς για μια τέτοια τραγωδία σε ανθρώπους οι οποίοι αντιμετώπισαν τέτοιο περιστατικό και ειδικά στους γονείς? Πέρα από κουράγιο και να είναι γυρί να τους θυμόμαστε. Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς, εδώ βλέπουμε τους συναδέλφους σας που κλαίνε, πόσο δύσκολο είναι για έναν ένστολο και στη συγκεκριμένη περίπτωση για έναν πυροσβέστη να πρέπει να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό και να μεταφέρει συναδέλφους του νεκρούς? Προηγουμένως ο κύριος Βασιλάκης είπε κάτι πολύ σωστό, το οποίο δεν το έχω αντιμετωπίσει εγώ και δεν θα ήθελα ποτέ να αντιμετωπίσω. Είμαστε δυνατοί μέχρι τη στιγμή που θα δούμε έναν δικό μας άνθρωπο να υποφέρει, να χρειάζεται τη βοήθειά μας. Τη στιγμή εκείνη που αντιμετωπίσαμε αυτό το γεγονός με τους συναδέλφους μας ήταν συγκλονιστικό. Δεν μπορούσαμε να αρθρώσουμε λέξη, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Θέλαμε να βάλουμε τα κλάματα, προσπαθούσαμε να είμαστε γεροί και δυνατοί, έτσι ώστε να δίνουμε κουράγιο στους υπόλοιπους συναδελφούς να κάνουμε αυτό που πρέπει να καλυστήκαμε να κάνουμε. Σίγουρα είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι έχει μείνει από όλο αυτό, κύριε Μπελενιώτη? Θα σας πω μια εικόνα που μου έχει μείνει εμένα στο μυαλό μου, έχει αποτυπωθεί από το συμβάν εκείνο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα βράχια τα οποία είχαμε βρει έναν συνάδελφο και είχε αφήσει τις νυχές του. Αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται ποτέ να μου φύγει από το μυαλό. Προσπαθώντας να διαφύγει, προσπαθούσε με τα νύχια του να ανέβει το βράχο για να μπεγκλωβιστεί. Και άλλη μια εικόνα που είναι έτσι για μένα πολύ δυνατή είναι μια σκηνή κατά την οποία ένας από τους συναδέλφους είχε καλύψει το πρόσωπό του προκειμένου να αποφύγει το θάνατο.
Ήταν δύο εικόνες οι οποίες δεν θα μου φύγουν ποτέ από το μυαλό. Και νομίζω ότι είναι έκδηλη και η συγκίνησή σας, γιατί αυτό που θέλουμε να στείλουμε σαν μήνυμα είναι ότι οι πυροσβέστες δεν είναι πάντοτε αγέροχοι με την έννοια ότι δεν λυγίζουν και δεν είναι κακό να δείξουμε το συναίσθημά μας. Είναι εικόνες που πραγματικά συγκλώνησαν και συγκλονίζουν και όσες φορές τις βλέπουμε, πραγματικά παγώνουμε και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς, στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί δεν τους ξεχνάτε αυτούς τους ανθρώπους. Κάθε χρόνο αφιερώνεται μια ημέρα για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να πάω στον κύριο Χασάπη, που και επίσης, όπως και ο κύριος Τσικαλάς, κληθήκατε σε αυτό το περιστατικό, κύριε Χασάπη. Θέλω να μου πείτε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτής της πυρκαγιάς, γιατί ήταν μια πυρκαγιά ρουτίνας. Ναι, ήταν μια πυρκαγιά ρουτίνας, αλλά κάποιος λάθος υπολογισμός. Το φαινόμενο της καμινάδας που υπάρχει σε εμάς, σε αυτές τις ρεματιές, έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά οι συνάδελφοι, έτσι, δεν ξέρω εγώ, όταν πήγα να κάνω την προανάκριση, γιατί πήγα για την προανάκριση αυτό το συμβάν, ήταν όλοι συγκινημένοι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν, υπήρχε μια θλίψη γενικά σε όλο να το τοπίο. Να πω καταρχήν ότι σε πολύ λίγο θα δούμε τις φωτογραφίες των τριών αυτών ανθρώπων, γιατί οφείλουμε να τιμήσουμε και εμείς αυτούς τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν στη μάχη, θυσιάστηκαν για να σωθούν περιουσίες και βεβαίως άφησαν πίσω ανθρώπους που όσα χρόνια και να περάσουν δεν θα πάψουν να θρυνούν. Σε πολύ λίγο θα τους δούμε. Ναι, κύριε Χασάπη. Ναι, λοιπόν, σε αυτό το συμβάν εγώ προσπάθησα να μείνω έτσι κάπως, όχι αμέτωχος, γιατί έκανα την προανάκριση, αλλά να μην συγκινηθώ. Το έβλεπα σαν ταινία, να σας πω την αλήθεια, γιατί αλλιώς θα είχα πέσει κάτω και δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου. Γι' αυτό και πολλές φορές σε τέτοια συμβάντα βλέπουμε ότι οι πυροσβέστες είναι σκληροί και, όπως το είπατε, αγέροχοι, αλλά από μέσα τους η ψυχή τους ξέρει πόσο πονάει. Mm-hmm. Αλλά θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε δυνατοί και να πάρουν κουράγιο και από εμάς, οι νεότεροι από εμάς και ο κόσμος γενικά. Λοιπόν, εγώ θα πάω στις οθόνες, γιατί οφείλουμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για αυτούς τους τρεις ανθρώπους. Είναι, το περιστατικό συνέβη στις 11 Ιουλίου του 2007. Είναι επίσης μια μαύρη μέρα για την Κρήτη. Θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος ο Στυλιανός Μαρκάκης, ο Ηρακλής Τζανάκης και ο Νικήτας Κορομιλάς, τρεις νέοι άνθρωποι που κλήθηκαν μαζί με τους συναδέλφους τους να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά στο Βόσακο, στον ορεινό Μηλοπόταμο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, νομίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτές τις εικόνες και βεβαίως μέσα από αυτήν την παρένθεση που ανοίξαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλουμε να στείλουμε τη συμπάθειά μας σε αυτές τις οικογένειες που όσα χρόνια και να περάσουν θα θρυνούν τους δικούς τους ανθρώπους που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Τσικαλά. Εσείς τι θυμάστε από εκείνο το περιστατικό? Τη συγκεκριμένη εποχή δεν υπηρετούσα στην ΕΜΑΚ. Ήμουνα στο επιτελείο της Διοίκησης Ηρακλείου και τότε, σαν υπηρεσία, απομυστήκαμε το ρόλο του έπρεπε να αναφέρουμε εμείς και να ενημερώσουμε τους γονείς για το τραγικό γεγονός. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον διοικητή τότε, τον κύριο Κατσούλα, και άλλους συναδέλφους. Μεταβήκαμε στο σπίτι του κυρίου Τζανάκη, του κυρίου Κομιλά και του Μαρκάκη και ανακοινώσαμε στους γονείς επίσημα πλέον και σίγουροι ότι τα παιδιά είχαν πέσει στο καθήκον. Πάρα πολύ δύσκολο. Η μητέρα πήγε να πέσει από τον μπαλκόνι, προλάβαμε. Κληθήκαμε να πάρουμε το ρόλο του ψυχολόγου, του υποστηρικτή, τον οποίο είχαμε και εμείς την άμεση ανάγκη να μας υποστηρίξουν και όχι να υποστηρίξουμε.